Είχα διοριστεί στη Β' Χειρουργική, πλέον οι κλινικές συγχωνευτήκανε. Εδώ και ένα χρόνο γνωρίζει και η διοίκηση και η 7η ΥΠΕ. Είναι ψέματα ότι η 7η ΥΠΕ δεν γνώριζε. Γνώριζε πολύ καλά και ο κύριος Αγαπίου, ο οποίος είναι συντοπίτης μας, ότι θα αποχωρήσουν δύο χειρουργοί από τη Β' Χειρουργική. Οι οργανικές θέσεις Β' Χειρουργικής είναι 6. Δουλεύαμε με 5 άτομα, αποχωρούν τα 2 και μένουμε 3. Με έναν ειδικευόμενο. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να βγάλουμε πρόγραμμα εφημεριών. Η μισή. Ήταν ο μόνος Φλεβάρης, ο οποίος δεν έγινε προκήρυξη μόνιμων θέσεων. Ακούμε από το διοικητή ότι θα γίνουν προκήρυξη μόνιμων θέσεων από το Γενάρη και δεν έγινε καμία προκήρυξη. Επικαλείται μετά ότι τα κόβουν από το Υπουργείο. Πιθανόν να έχει και δίκιο. Πάντως και η διοίκηση τα ξέρει και η 7η ΥΠΕ τα ξέρει και το Υπουργείο τα ξέρει για αυτή την υποστελέχωση. Περίπου για να ολοκληρωθεί μια προκήρυξη θέλει 9 μήνες. Για να γίνουν οι κρίσεις και να γίνει η προκήρυξη θέλει 9 μήνες. Άρα έπρεπε να έχουν προνοήσει ήδη εδώ ένα χρόνο να προκηρύξουν τις μόνιμες θέσεις. Τέλος πάντων, φτάνουμε 30 Ιουνίου του 2021 και 1 Ιουλίου φύγαν οι δύο γιατροί, ο κύριος Οικονόμου με την κυρία Αντωνίου. Ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να βγάλουμε πρόγραμμα εφημεριών. Προτάθηκε λοιπόν από τη διοίκηση να γίνει μια συνεργασία των δύο κλινικών, γιατί η συγχώνευση δεν μπορεί να γίνει λόγω του οργανισμού, δεν μπορεί να καταργηθεί μια κλινική. Άρα λοιπόν αποφασίσανε να γίνει μια συνεργασία των δύο κλινικών για να βγουν οι εφημερίες. Εγώ αναρωτιέμαι, δεν έπρεπε τόσο καιρό να έχουν προκηρυχτεί θέσεις? Δεν έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί γιατροί? Δεν έπρεπε να έχουν δοθεί κίνητρα και οικονομικά, να έρθουν και ειδικευόμενοι εδώ? Δηλαδή τώρα τι να πω στην κοινωνία εγώ? Να πω τι, γιατί και εγώ χανιώτης είμαι. Μπορεί να περιμένει η κοινωνία κάτι από το νοσοκομείο περισσότερο από την κατάρρευση? Πρακτικά αυτή η συγχώνευση ή προσπαθούν να Κοιτάξτε να δείτε, η συγχώνευση σίγουρα επιφέρει υποβάθμιση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Διότι εκεί που είχαμε δύο κλινικές που εφημερεύε τη μία μέρα η μία κλινική και την άλλη μέρα η άλλη, τώρα έχουμε μία κλινική που εφημερεύει κάθε μέρα με 40 αρρώστους και χειρουργία και εξωτερικά ιατρία και επίγοντα. Καταλαβαίνετε ότι και οι 9 γιατροί που μένουμε τώρα δύσκολα θα τα βγάλουμε πέρα, χωρίς ειδικευόμενους. Επιπλέον, όπως δημιουργήθηκε η μεγάλη τώρα πλέον χειρουργική κλινική, είμαστε 9 επιμελητές και 4 ειδικευόμενοι. Δεν μπορούν 4 ειδικευόμενοι να καλύψουν 60 εφημερίες, γιατί σας λέω 60, σε κάθε μέρα πρέπει να είναι 2 ειδικευόμενοι. Άρα 30 επί 2, 60. 4 άτομα δεν μπορούν να κάνουν 60 εφημερίες. Προφορικά λοιπόν μας λέει η διοίκηση ότι έχουμε κάνει αιτήσεις να έρθουν οι γιατροί από τα κέντρα υγείας στα διθέσια, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία των γιατρίων, από τους δύο γιατρούς να έρθει ένας αγροτικός εδώ να καλύψει κάποιες εφημερίες. Και μιλάμε για αγροτικούς οι οποίοι έχουν κάνει χειρουργική, έχουν κάνει κάποιο χρόνο ειδικότητας, είναι έμπειροι. Πέφτουμε πάλι λοιπόν τώρα στον τοίχο της 7ης ΥΠΕ, η οποία λέει: όχι, δεν αφήνω τους γιατρούς να έρθουν. Δηλαδή να μας πει και η ΥΠΕ τι θέλει. Θέλει στελεχωμένα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία και ένα νοσοκομείο σε κατάρρευση? Να τα απαντήσουν. Δεν μας τα απαντάνε όμως. Λοιπόν, το νοσοκομείο. Το σωστό δίπτυχο είναι να έπρεπε να έχουν προκηρυχθεί θέσεις ένα χρόνο πριν. Όλα αυτά που γίνονται τώρα είναι κοροϊδία. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες αυξήσεις στους γιατρούς. Γιατί, όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Γραμματικόπουλος, με 1.200 ευρώ και 700 το ενίκιο δεν έρχεται κανείς στα Χανιά να κάτσει να κάνει τον γιατρό. Εγώ έτυχε να είμαι από εδώ και είμαι εδώ. Ίσως είχα φύγει. Λοιπόν, εντάξει, ας μας πει η διοίκηση: θέλει νοσοκομείο με καινούργια πατώματα και άδειους χωρίς γιατρούς ή με παλιά πατώματα και με γιατρούς? Όλη την εποχή του COVID, η Β' Παθολογική συγκεκριμένα, δίνοντας ένα γιατρό για τις COVID κλινικές, λειτουργήσε με λατωμένο προσωπικό. Είμαστε ήδη πολύ κουρασμένοι, δηλαδή 2 χρόνια. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η αποχώρηση 2 συναδέλφων το τελευταίο εξάμηνο, όπου από 7 οργανικές θέσεις είναι οι 3 καλυμμένες, με την αίρεση ότι μία από τις 3 έχει επίσης καθήκοντα στην COVID κλινική και με την αύξηση των περιστατικών COVID είναι πολύ πιθανό να μείνουμε 2. 2 γιατροί στην παθολογική κλινική στην καριέρα μου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Οι παθολογικές και οι 2 λειτουργούν με πληρότητα πάνω από 100% συνέχεια, γιατί ο ρόλος τους, η φύση της ειδικότητας, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι υποστηρικτική για σχεδόν όλα τα νοσήματα.
Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να αντεπεξέλθουμε στη βασική νοσηλευτική και θεραπευτική δραστηριότητα, που πολλές φορές βλέπουμε και μόνοι μας ότι είναι δύσκολο αυτό ανθρωπίνως αδύνατο με την κόπωση. Δεν υπάρχει ρεπό για τις παθολογικές κλινικές. Δηλαδή, ξεκινάω την Κυριακή το πρωί, για παράδειγμα, και φεύγω Δευτέρα μεσημέρι, απόγευμα, από το νοσοκομείο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να διατηρεί κανείς κάποιο επίπεδο, όσο και αν προσπαθεί, υπηρεσιών, αυτό που αξίζει στον κόσμο. Δεν το αποκλείω καθόλου, γιατί παρόλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει και σε επίπεδο ΥΠΕ, δεν έχει δοθεί λύση ούτε κάποια απόσπαση γιατρών προσωρινή, γιατί όπως επίσης καταλαβαίνετε, ένα τουριστικό μέρος το καλοκαίρι έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα λιγότεροι. Επίσης, οι παθολογικές έχουν επιφορτιστεί με την κάλυψη πάνω από 50% της δουλειάς των ΔΕΠ σε μόνιμη βάση, που σημαίνει ότι έχουμε δύο πόστα συγχρόνως. Την κλινική μας και τα επίγοντα. Για εσάς αυτό που ισχύει και για εσάς αυτό που το χρονικό μας κάνει, όπως ότι προκηρύψεις κάποιες έχουν βγει, αλλά δεν πληρώθηκαν ποτέ, δεν είναι Τώρα τελευταία έχει παρατηρηθεί και σε εμάς αυτό το φαινόμενο, 1-2 φορές, να μην θελήσει κανείς να έρθει. Και επίσης και οι καινούργοι γιατροί έχουν σταματήσει να ζητάνε να κάνουν πλήρη παθολογία, λόγω των συνθήκων που βλέπουν ότι επικρατούν, παρόλο που πολλοί από αυτούς έχουν την ιδεολογία της προσφοράς και και το να είναι νοσοκομιακοί γιατροί σημαίνει κάτι για αυτούς, όμως δεν μπορούν στο όνομα αυτής της ιδεολογίας να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε ποιότητα ζωής και την ίδια τους την υγεία.